Κάτι μου λέει πως τώρα ξεκινάνε τα καλά. Hello! Καλώς ήρθες και πάλι πίσω στο κανάλι μου! Όπως είδες και σήμερα πάλι από τον τίτλο θα μιλήσουμε για το Walking Dead, την 7η σεζόν και το 5ο επεισόδιο. Φυσικά, αν δεν έχεις δει το επεισόδιο, μην δεις αυτό το βίντεο γιατί έχει πολλά spoilers! Όπως είπαμε και στο προηγούμενο βίντεο, αυτό το επεισόδιο ήταν σχετικά με τη Μάγκη και τη Σάσα, οι οποίες είχαν πάει στο Hilltop, γιατί η Μάγκη δεν ήταν καλά και είχε πάρει το πτώμα του Γκλεν και μαζί με τη Σάσα πήγαν στο Hilltop για να βρουν το γιατρό. Το επεισόδιο ξεκινάει με τη Μάγκη και ήμουνα τόσο αγχωμένη όταν ο γιατρός της ανακοίνωνε για το αν το παιδί της ζει ή όχι και όταν τον ρωτάει πες μου το παιδί μου ζει, λέω πες ναι και δείχνει το κεφάλι του γιατρού να κουνιέται, ναι ξέρω εγώ είναι καλά το παιδί και λέω oh my god ναι ευτυχώς υπάρχει κάτι ακόμα από τον Γκλεν σε αυτή τη σειρά. Ευτυχώς αυτό το επεισόδιο δεν ήταν μόνο η Μάγκη, η Σάσα και ο Τσίζους, εντάξει ήταν και οι τρεις με το περισσότερο σε αυτό το επεισόδιο, αλλά έδειξαν και τον Ρίκ και τη Μισόν και τον Γκάρλ και την Ίνιτ. Το φλερτ του Κάρολ. Εν τω μεταξύ, ακόμα δεν μπορώ να χωνέψω ότι ο Ρικ είναι μαζί με τη Μισόν. Δεν ξέρω, αυτοί οι δύο δεν μου ταιριάζουν καθόλου. Τώρα θα μου πεις με ποια θα μπορούσε να είναι ο Ρικ. Σε αυτή τη σειρά με καμία. Όχι, εντάξει, μωρέ, ας είναι και με κάποια ο Ρικ, τόσο έχει περάσει ο καημένος. Anyway, ας ξαναγυρίσουμε στο επεισόδιο. Βλέπουμε τη Μάγκη και στο Hilltop μαζί με τη Σάσα και τον Τσίζους. Και ευτυχώς το παιδί της μαθαίνουμε ότι είναι καλά και σώθηκε. Και ότι δεν έχει μεγάλη ζημιά, απλά πρέπει να ξεκουραστεί. Εν τω μεταξύ, βλέπουμε τη Μάγκη να πηγαίνει σε έναν τάφο που μάλλον ήταν του Άμπραχαμ τελικά. Εγώ νόμιζα στην αρχή ότι ήταν του Γκλεν και εκεί πέρα η Σάσα της δίνει ένα ρολόι που βρήκε στην τσέπη του Γκλεν που του το είχε δώσει ο πατέρας της Μάγκη λίγο πριν πεθάνει. Αλλά στο τέλος του επεισοδίου κάπου μπερδεύτηκα γιατί τελικά μάλλον ο τάφος δεν ήταν του Γκλεν αλλά ήταν του Άμπραχαμ. Και εκεί που πηγαίνει η Μάγκη για να δει πού είναι τελικά ο τάφος του Γκλεν, πετάγεται ο Γκρέγκορι, αυτός ο ηγέτης εκεί πέρα του Hilltop και χαλάει την ατμόσφαιρα με το να τους διώχνει και να τους λέει ότι φύγετε γιατί θα μας κάψετε κτλ. Και θα έρθουν οι σωτήρες και άμα σας δουν εδώ θα μας σκοτώσουν και θα νομίζουν ότι κάναμε συμφωνία και του λέει σας άμα κάναμε συμφωνία. Φυσικά, πραγματικά με αυτόν τον Γκρέγκορι ήμουν σε φάση «Oh my god, θέλω να του χώσω μία μπουνιά». Εν τω μεταξύ, είδαμε λίγο δράση όταν έγινε αυτό με το αυτοκίνητο που βάλανε δυνατά τη μουσική και άνοιξαν τις πύλες στις σωτήρες ώστε να μπουν τα ζόμπι. Και λέω «Yes, λίγο δράση». Τελικά δεν διέργησε πολύ, αλλά δεν πειράζει. Κάτι ήταν και αυτό από τα προηγούμενα 2 επεισόδια, 3 που δεν είδαμε καθόλου δράση. Και πάλι το φίδι από την τρύπα το έβγαλαν η Σάσα, η Μάγκη και ο Τσίζους. Ο άλλος, ο Γκρέγκορι, ο ηγέτης, καθόταν από το παράθυρο και είχε παθεί σοκ. Λέω, τι θα κάνουμε. Και αντί να πει ευχαριστώ, ήθελε πάλι να τους διώξει. Εν τω μεταξύ, είναι τόσο δειλός και τόσο θρασίδηλος κιόλας, που ενώ λέει στον Τσίζους να κρύψει τη Μάγκη και τη Σάσα όταν ήρθαν τελικά οι σωτήρες, τις έδωσε κανονικά. Δηλαδή, εκεί που τον ρωτούσε ο άλλος ότι πας με το μουστάκι, μήπως μου κρύβεις κάτι, μήπως θέλεις να μου πεις κάτι ακόμα, τον πήγε στην ντουλάπα που είπε στον Τσίζους να πάει να τις κρύψει. Δηλαδή, έλεος. Στην αρχή λίγο με μπέρδεψε εκείνη η σκηνή, γιατί λέω, μήπως όχι ρε παιδί μου, δεν ήθελε να τις δώσει, αλλά τελικά μάλλον ήθελε. Γιατί η σκηνή με αυτό τον τυπάκι πέρα με το μουστάκι και αυτόν τον Γκρέγκορι που ήταν σε φάση, μιλούσαν μεταξύ τους σαν να συμπαθιούνται και ήταν σε φάση «Θα σε σκοτώσω, το ξέρεις, έτσι» και όλες «Ναι, το ξέρω, γι' αυτό στο παίζω γλυκούλης και ευγενικούλης και δεν ξέρω εγώ τι». «Ναι, αλλά δεν τη γλιτώνεις, στο τέλος θα πεθάνεις». Προσπαθώ να κερδίσω λίγο χρόνο, μήπως σε σκοτώσουν οι άλλοι. Εντάξει, εκεί πραγματικά γέλασα. Δεν ξέρω, μου βγαίνει έτσι μια εφορία. Εν τω μεταξύ, οι σωτήρες ήρθανε για να πάρουν τα μισά πράγματα, τα υπάρχοντά τους, αυτόν από το Hilltop, γιατί λέει θα τους κάνανε μια εξυπηρέτηση με το να σκοτώσουν τα ζόμπι που οι ίδιοι βάλανε μέσα εκείνο το βράδυ. Αλλά τελικά τα κατάφεραν μόνοι τους, που δεν τα κατάφεραν μόνοι τους. Η Μάγκη και η Σάσα και ο Τσίζους τους έσωσαν. Anyway. Τελικά όμως, γιατί τα πήραν τα υπάρχοντα, αφού τελικά δεν τους κάναν την εξυπηρέτηση. Ευτυχώς είδαμε τον Τσίζους να παίρνει θέση και να του λέει ότι δεν είσαι σωστός ηγέτης και ότι η Μάγκη και η Σάσα θα μείνουν και εγώ θα μείνω και εσύ του μπακί. Και μετά του έριξε και μια μπουνιά η Μάγκη γιατί ήταν τόσο βλάκας που πήγε και έκλεψε το ρολόι που είχε αφήσει η Μάγκη στον τάφο του Γκλεν. Δηλαδή,
Ποιος κλέβει πράγματα από έναν τάφο. Δεν ξέρω, αυτό το επεισόδιο μου έβγαλε έτσι μια δυναμικότητα και μου άρεσε πάρα πολύ και επιβεβαιώθηκα στο ότι η Μάγκη μπορεί να γίνει ηγέτης μιας ομάδας. Μάλιστα, το επιβεβαίωσε και ο Τσίζος. Και ας μην το είπε στα ίσια. Θεωρώ ότι τελικά η Μάγκη θα γίνει ηγέτης κάποια στιγμή και είναι πάρα πολύ δυναμική. Και ενώ στην αρχή μπορώ να πω ότι δεν μου πολύ άρεσε σαν χαρακτήρας, τώρα τη συμπαθώ ακόμα περισσότερο και let's go girl! Βλέπουμε κιόλας ότι όλοι ξεκινάνε σιγά σιγά να ετοιμάζονται για πόλεμο. Βλέπουμε τον Καρλ, ο οποίος θέλει να κυνηγήσει τον Νίκαν. Βλέπουμε τη Μισόν, η οποία προσπαθεί να βρει άλλον τρόπο. Είχαμε δει στο προηγούμενο επεισόδιο τη Ροζίτα. Και τώρα βλέπουμε τη Σάσα να λέει στον Τσίζος προσπάθησε να βρεις που μένει ο Νίκαν και αυτό να μείνει μεταξύ μας. Και θεωρώ ότι είναι ένα σκαλοπάτι λίγο πριν τον πόλεμο. Και άμα πάμε σε σκαλοπάτι, σκαλοπάτι, σκαλοπάτι σε κάθε επεισόδιο, έρχεται ο πόλεμος. Αυτό θέλω εγώ τουλάχιστον. Λίγο, λίγο, λίγο δράση σε κάθε επεισόδιο. Δεν είπα να γίνεται και το χαμός κάθε φορά, αλλά ρε παιδί μου, λίγο, λίγο, λίγο να ξεκινάμε. Εν τω μεταξύ θέλω να σχολιάσω τρεις σκηνές. Ένα, το ρομαντικό ειδύλιο με τον Καρλ και την Ίνιτ και τα φίλοι που δώσανε. Δύο, με την Ίνιτ που έχει αφήσει μπαλόνια νομίζοντας ότι είναι ο τάφος του Γκλεν, όπως μπερδεύτηκα κι εγώ. Και τελικά, όπως είδαμε από τη Σάσα, είναι τελικά ο τάφος του Άμπραχαμ. Και τρία, το ότι ο Καρλ με την Ίνιτ στο ταξίδι τους από την Αλεξάνδρεια στο Hilltop, που άλλες φορές βλέπουμε ότι όταν θέλουν να πάνε από το ένα μέρος στο άλλο περνάνε τα χίλια μύρια με ζόμπια, με ανθρώπους, με κακούς, το ένα το άλλο, και αυτοί κάνουν ένα ταξίδι, δεν πάθανε τίποτα. Και όχι μόνο δεν πάθανε τίποτα, αλλά βρήκαν και roller skates, το οποίο, πώς γίνεται να βρήκανε δύο ζευγάρια και τα δύο ζευγάρια να ήταν στο νούμερό τους. Πραγματικά, πόση τύχη πια. Anyway, μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το επεισόδιο, δεν βρήκα κάτι αρνητικό. Εντάξει, μόνο αυτά τα σημεία τα οποία μου άφησαν απορίες. Δηλαδή, τελικά αυτός ήταν ο τάφος του Γκλεν ή δεν ήτανε. Ήταν του Άμπραχαμ. Δεν κατάλαβα πολύ καλά εκεί τι παίζει. Ίσως και να δω το επεισόδιο, τουλάχιστον σε αυτές τις σκηνές, για να καταλάβω καλύτερα. Και αυτό με τα roller skates, ρε παιδιά, τι φάση. Βρίσκουμε δύο ζευγάρια στο δρόμο και τσουπ είναι στο μέγεθός μας. Τουλάχιστον, αν υπήρχαν δύο lines στο επεισόδιο, να έλεγε, ρε παιδί μου, ο Καρλ, ίσως μου είναι μεγαλύτερα. Θα μου δημιουργήσουν φουσκάλες. Κάτι να έλεγε. Anyway, ανυπομονώ να δω τη συνέχεια. Εν τω μεταξύ, το AMC έβγαλε teaser για τα επόμενα επεισόδια, όχι για το επόμενο επεισόδιο. Και στην αρχή λέω, τι φάση, δηλαδή μπερδεύτηκα. Τόσα πολλά θα δείξει. Λέω, πώς άλλαξε, με άκουσε, είδε το βίντεο μου, ο σκηνοθέτης, ο σεναριογράφος. Αλλά τελικά όχι. Μάλλον δείχνει τα επόμενα δύο επεισόδια, τα οποία θα είναι τα τελευταία. Δηλαδή θα σταματήσει, νομίζω, για Χριστούγεννα. Θα σταματήσει. Άμα ξέρεις, πες μου από κάτω, γράψε μου από κάτω, πότε θα σταματήσει για Χριστούγεννα. Γιατί κάποιες σειρές ήδη έχουν σταματήσει και ξεκινάνε το Γενάρη. Anyway, αυτά είχα να πω για το Walking Dead. Ελπίζω να σου άρεσε. Άμα σου άρεσε, πάτε ένα like. Και μην ξεχνάς ότι την Κυριακή στις 12 η ώρα ανεβαίνει καινούριο βίντεο. Μην ξεχάσεις να με ακολουθείς στα social media που θα αφήσεις στο κουτάκι της περιγραφής και να πατήσεις αυτό το καμπανάκι που φωνάζουμε όλη τη βδομάδα. Δίπλα στο εγγραφή κάτι, ναι. Αυτά είχα να πω εγώ. Μέχρι την επόμενη φορά, φιλάκια πολλά!